Γεια σας, είμαι ο Νεκτάριος Παρασκευά και καλωσορίσατε στο κανάλι των Shifters. Αρχικά θέλω να σας καλωσορίσω στο κανάλι μας εδώ στο YouTube, όπου θα ασχοληθούμε με αυτοκίνητα, με μοτοσυκλέτες και πολλά άλλα πράγματα, ό,τι φανταστείτε. Ένα από τα πράγματα που θα ξεκινήσουμε θα είναι μια μικρή σειρά από βίντεο που μαζί σας βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το project car που έχω πίσω μου. Για να είμαστε ειλικρινείς, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε μια όχι και τόσο καλή κατάσταση που είναι τέλειο για εμάς, γιατί τούτο είναι το point του project car, ναι. Θέλουμε σιγά σιγά να το φέρουμε στα δικά μας μέτρα, στις παλιές του δόξες. Και τέλος πάντων πάμε μαζί να δούμε μια πιο κοντινή όψη του αυτοκίνητου. Όπως σας είπα και πριν, το αυτοκίνητο είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Αρκετά εσωτερικά έχουν θέματα, θέλουν καθαρίσματα, μικροπράγματα από εκεί που θέλουν σάσιμο. Και τούτο μπορεί να ασχοληθούμε και λίγο σήμερα η αλήθεια, να κάνουμε κάποιες μικρολεπτομέρειες που ίσως θέλει εσωτερικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη μηχανή. Το λοιπόν, μηχανή μας, EJ20. Η συγκεκριμένη επρόληψη από ένα Forester του 99, λίγο πιο καινούργια. Ενώ το αυτοκίνητο είχε 180.000 χιλιόμετρα πάνω του, η μηχανή μας είχε 110. Ένα ακριβώς ίδια μηχανή, EJ20 Flat 4 Boxster. Ξεκινήσουμε κιόλας. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τόσο περίπλοκα πράγματα όμως. Σήμερα να ασχοληθούμε με κάτι λίγο πιο απλό. Κάποιες λεπτομέρειες, κάποια μικροπλαστικά, έτσι θα ξεκινήσουμε ωραία το project car μας. Να ξεκινήσουμε κάτι που πάρα πολύ απλό. Είχε το ένας φίλος και επειδή έλειπε μου πάει στο αυτοκίνητο, να έρθουμε να το βάλουμε. Αν δεν καταφέρω να το βάλω. Κάτι πολύ απλό που δείχνει την έναρξη του project. Αν είναι μπει, όχι είναι μπει. Ωραία. Ευχαριστώ. Και τώρα κάτι εσάστηκε. Το πρώτο πράγμα που σάσαμε πάνω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι λίγο πιο extreme. Αλλά τέλος πάντων που τα καλά τώρα, άλλο ένα πράγμα που είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά σε μια χώρα όπως την Κύπρο ή την Ελλάδα, είναι το gas cap, γιατί δεν είχε το αυτοκίνητο, κόπηκε. Και σημαντικό είναι να το έχει πάνω, μια αρκετά απλή κατάσταση, φτιοβίδες είναι. Και κάπως έτσι ελύθηκε και τούτο το πρόβλημα. Μπορεί να σημαίνει, αλλά εντάξει, το αυτοκίνητο όπως βλέπετε είναι ασχήμη κατάσταση της πολλιάς, άρα ένα από τα σχέδια μας είναι να πολλιάτιστεί. So, δεν αγχώνουμε πολλά για κοινό, έτσι αγιώς δεν μπορούσα να βρω μαύρο. Πριν να προχωρήσουμε, κάτι που δεν σας αναφέρα και θα είμαι για πρώτη φορά να θέλω τη δική σας γνώμη κάτω στα comments. Κάτι interesting πολλά για το αυτοκίνητο, ενώ ότι... είναι πισινοκίνητο. Ξέρετε όλοι τα Subaru ότι είναι all-wheel drive, κίνηση και στους τέσσερις τροχούς συνέχεια, αλλά το συγκεκριμένο είναι πισινοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης ο προηγούμενος ήταν αρκετά καλός συνάδελφος να μας δώσει το conversion kit για να το ξανακάνουμε ξανά τετρακίνητο, αλλά πείτε μας κάτω τη γνώμη σας κάτω στα comments για το τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, να προχωρήσουμε για το σημερινό βίντεο. Επίσης, ο ιδιοκτήτης ο προηγούμενος είχε την καλοσύνη να μας δώσει πόρτες lining για καινούργιες, σχετικών καινούργιες, το 95. Απλά είναι καλύτερη κατάσταση τους που τις προηγούμενες, όσον αφορά τους που έχουμε πάνω. Και ναι, να μπούμε στη διαδικασία να τις καθαρίσουμε. Είμαι.
να δεις ρε, να δεις ρε μαζί. Ποιος μου ξέρει. Το Σοκράτη. Το Σοκράτη. Το Σοκράτη. Τι πρόβλημα. Να σώσει τα φωλιά σου, μια μονέστια προϊόντα. Δεν μπορεί. Είναι το τζαμέ. Το λοιπόν, του έδωσε ο φίλος μας Σοκράτης που σας έλεγα. Σοκράτης είναι ο expert για το συγκεκριμένο project. Ό,τι πρέπει για να μας την καθαρίσει και το λίγο και το πλαστικό. Γεια σου, Νικόλα. Μια χαρά, πήρε μου. Βλέπω ότι θέλετε με έναν έργο τέχνη που δάμε. Να μου το δω. Πριο γέλικο έργο τέχνης. Είναι το project card που μας ασχοληθούμε. Είναι οι πόρτες που θέλουμε να βρούμε πάνω του εσωτερικού. Επειδή οι παγίες είναι λίγο φαγμένες. Και θέλει λίγο έτσι αγάπη που είναι τα κομμάτια. Μαζί με τα λόγω φέραμε για να καθαριστεί λίγο. Αγάπη πολύ. Λοιπόν, χρειάζεσαι δύο πράγματα μόνο για δύο πράγματα. Και υπομονή. Πολύ. Το ένα είναι τούτο. Και το άλλο είναι τούτο. Και τα δύο Ιαπωνέζικα. Έτοιμα για να λύσουν τα προβλήματα σου. Ιαπωνέζικο και Ιαπωνέζικο να φύγουν, ναι. Συμφωνούμε βεβαίως. Η απορία είναι να με βοηθήσεις. Να σε βοηθήσω, ναι, να σε βοηθήσω. Βάζω, χαίρομαι. Το λοιπόν, Νεκτάρι, τούτη πόρτα έχει και ομένη σημαντικά. Έχουμε τη τσόχα και έχουμε και το υπόλοιπο που είναι πλαστικό. Πας τη τσόχα να βάλουμε το Soft 99 New Fabric Seed Clean. Το πράγμα είναι να μπει μέσα στην ίνα της τσόχας, να πιάσει τη βρωμιά και να τη φύγουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Και να μας βοηθήσει και τη ειδική φλουτσούα, η οποία να μας βοηθήσει να φύγουμε τις σκόνες που την άκρια ή να πούμε πιο βαθιά μέσα για να φύγει ο λεγκές. Τον υπόλοιπο τον χώρο θα χρησιμοποιήσουμε το Luxury Leather, το οποίο είναι ειδικό για δέρμα αλλά και για πλαστικό και θα κάνουμε όλη την υπόλοιπη την πόρτα για να καθαριστεί, να φύγουν οι σκόνες και να ενυδατώσει το υλικό, να γυαλίζει πιο όμορφα και να διατηρηθεί. Σε δήμος. Πάει. Λοιπόν, Νεκτάριο, θα ξεσκονίσουμε λίγο πρώτα την πόρτα, να φύγουν οι βάρετες οι σκόνες και μετά να εφαρμόσουμε τα χημικά. Αλλά πριν να το κάνουμε, θα βάλουμε πρώτα πάνω στη τσόχα για να κέψει να απορροφά το χημικό. Λοιπόν, σούζουμε το χημικό και μετά 20 εκατοστά και πάνω, πηγαίνουμε να δούμε, θα μεταδείξουμε πρώτα. Μπράβο, μην σας πιέτω λίγο. Θέλεις να βάλεις υλικό γιατί εμπαγιών κιόλας. Θέλεις να απορροφήσεις το πράγμα και μετά το ξεσκονίσεις. Μάλιστα. Οκ. Να αφαιρέσουμε τα υλικό. Λοιπόν, τώρα θα ξεσκονίσουμε απλά δύο λισκόνες, δύο τίποτα. Τις λεπτομέρειες να ζούμε μετά με την βούρτσα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μηχανισμό. Εντάξει, κανονικά πρέπει να βάλουμε μια προστασία για να μην πάει χειρικό μέσα. Δεν θέλουμε να μπει μέσα στο μηχανισμό, να μην υγρώ μέσα τέλος πάντων, γιατί να πάρει κυκλώσιμο. Εντάξει, αλλά επειδή θα κάνουμε πολλά ελάχθρια καθαριότητα τώρα, δεν θα ασχοληθούμε πολύ. Θα φύγουμε ενώ πιο πολύ που μπορούμε με τις σκόνες και να εφαρμόσουμε το χημικό. Τώρα, κάνουμε το Luxury Leather και πητούμε. Μυρίζει πολύ όμορφα, πολλά εύκολο στη χρήση, δεν θέλει παραπάνω. Και μετά θα πιάσουμε το καθαρό το χουί μας και να φτιάξουμε. Για όσους μπορεί να ενδιαφέρονται για τούτα τα χημικά που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να τα βρείτε κάτω στο description τα links τους. Να τα αγοράσετε εσείς αν τα χρειάζεστε για εσάς, για κάποιον που ίσως τα χρειάζεται. Όντως είναι το σχέδιο, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία και είναι και ωραία η εμπειρία και satisfying γιατί πρέπει να καθαρίζει το πράγμα και γυαλίζει. Και ένα από τα σημαντικά πράγματα είναι ότι είναι το πράγμα που να μείνει και καθαρό, να το προστατέψει που μεταγενέστερη ζημιά τέλος πάντων. Να θέλει να αποθεί και λίγο τις σκόνες και να το χαίρεσαι. Άρα είναι απλά καθαρίζει, προστατεύει το λίγο μέρα. Βεβαίως. Και τούτον κάνουν και για δέρμα, άσυλα δέρμα. Παράσεις καμιά κομμάτια δερμάτινα μας στο αυτοκίνητο, κάνει το συγκεκριμένο το χημικό. Όπως βλέπεις ήδη με έναν απλό πέρασμα, η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Φυσικά στον κόσμο μου πρέπει να αφιούμε και τις λεπτομέρειες. Δηλαδή οι σκόνες που να μείνασαι εδώ στις ακτίνες, ανάμεσα εδώ στις γραμμές, στις κόρχες. Πρέπει να τις φύγουμε να έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Πιάσουμε την πόρτισα μας και κάνουμε απλά το πράγμα που είναι σε όλα τα σημεία για να φύγουν τις σκόνες. Εδώ. Τούτο είναι για όποιον θέλει να είναι σχολαστικός γραφείο του, αλλά θεωρώ ότι έχανες κάτι να κάνεις μια κάθε τόσο, φροντίζεις την υγεία του αυτοκίνητου σου και να αναπνέουν και καλά οι συνεπιβάτες σου. Και δεν μόνο η εμφάνιση δηλαδή που βοηθάει, και ούτε τη σκόνη που έτσι και τα πνεύματα. Και δεν ξεχνάμε να ζούμε σε μια χώρα που έχει γεμάτο σκόνη, οπότε όσο πιο πολύ μπορούμε να αποφύγουμε, τόσο το καλύτερο. Τώρα, το πηδήσαμε το χημικό πάνω, θα βάλουμε ένα λίγο να πούμε. Θα πιάμε τη βούρτσα μας και θα αρχίσουμε να τρίφουμε για να φύγουν οι λεκέδες.
η ίδια άρτηση λευκένει η γωνιά που ήταν στο ρούχο. Ναι, τούτο θέλουμε να κάνουμε. Φυσικά είναι αρκετά παλιό το πάνελ που έφερες, οπότε θέλει δουλειά, αλλά με υπομονή θα έχουμε τα αποτέλεσμα που θέλω. Θα δούμε να πω λίγο. Ξαμίδι, ειδικά, είναι πολύ λίγο, είναι δυνατή, είναι όποια κίνηση μπορεί να μην σε μας πειράζει, γιατί είναι να σπάξει από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σημαντικό να μπούμε και βάσει χαρτίες, γιατί μετά να φαίνεται καθαρό το κομματικό, αλλά οι άκρες να φαίνουν τα πολλά ρωμένα. Τι χρόνο είναι απολύτως. Το πόση ώρα είναι να τρέψεις είναι αλόγω με το πόσο σχολαστικός είσαι. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Αλλά τώρα έβαλαμε ένα χημικό που καθάρισε εντελώς πάντων τους λεκέδες. Πάρουμε το μάικροφόρ μας, πάρουμε το ροζ και θα τρίψουμε το χαμέ. Και αυτού φαίνεται διαφορά και ακόμα είναι στέγνο σε το υλικό. Και φαντάζομαι πόσο λερωμένο είναι τώρα να γίνει το microfiber μετά από 20 χρόνια βρωμιά. Γι' αυτό τα microfiber θα τα πλύνουμε μετά από αυτήν την δουλειά με συγκεκριμένη διαδικασία για να μην βλάψουμε την απορροφητικότητα τους και να μην τα πετάσουμε κι άλλοι. Ορίστε νεκτάρι, τούτη είναι η πόρτα, η καθαρή. Απίστευτη διαφορά. Θα τα αφήσεις να στεγνώσει, θα αφήσεις το καμιά ώρα σίγουρα έξω να στεγνώσει να φύγει το χημικό τέλος πάντων και όταν είσαι έτοιμος εγκανάς θα το πάνω στην πόρτα σου. Έτσι. Μάλιστα. Επόμενη. Και που να λύσεις νεκτάρι μου, έκαναμε τα πάνελ μας, δεν ήταν κάτι πολλά δύσκολο, ήταν πολλά εύκολη διαδικασία με τα σωστά χημικά και τη σωστή δουλειά τέλος πάντων. Το μόνο που θέλω να φύγει να στεχνώσει λίγο, η ταπετσαρία θέλει περίπου μια ώρα να στεχνώσει και περίπου έναν 20 λεπτό το υπόλοιπο το πάνελ και είσαι έτοιμο να καταστήσεις πάνω στο σουπαρού σου. Πομπα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σωκράτη μας για τη βοήθεια του και τη γνώση του. Σωκράτη μου, μάλλον θα σε ξαναδούμε αρκετές φορές στα βίντεο μας, γιατί με το project που έχουμε μπροστά μας δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ θα μεταμεί για σας. Παρέα σας είναι πολύ καλή. Ανυπομονώ για το επόμενο θαύμα που να μου φέρετε να φτιάξουμε. Ωραία, πάμε να τα βάλουμε. Επιστρέψαμε, τώρα έρθει η ώρα που να βγάλουμε την πόρτα πάνω και σιγά σιγά να βάλουμε την καινούργια φυσαγωγικά που κάναμε το detailing πάνω της. Και ναι, πάμε να δούμε το συναπά. Κάπως έτσι ευκάλαμε την πρώτη και σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία να ξαναβάλουμε την καινούργια. Λοιπόν, και κάπως έτσι τελειώσαμε την πόρτα, ήταν αρκετά εύκολη η διαδικασία, δεν πήγαινε αρκετά εύκολα, μας ταλαιπώρησε. Πάμε να βάλουμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τούτον ήταν το πρώτο έτσι διορθώσεις που κάναμε πάνω στο αυτοκίνητο. Κάντε ένα like, ένα share το βίντεο να το δουν και φίλοι σας και γνωστοί σας, θέλουμε να μεγαλώσει η ομάδα μας. Κάντε ένα comment κάτω τις απόψεις σας, πώς πρέπει να προχωρήσουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Την άποψη σας γενικώς, ό,τι θέλετε, κάντε ένα comment κάτω και ναι, να το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλώς όρισατε στο... Όχι. Αρχικά θέλω να σας κάτσω. Τώρα βοηθήσαμε τις πόρτες. Εν να κλείσεις το κινητό, φίλε ναι ή όχι. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θα σου... Φύγε τους, είμαι σίγουρος που ενώ στείλεις.